Ο Ολυμπιακός στέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητή Ελλάδας στους έφηβους στη Χερσόνησο. Οι Ερυθρόλευκοι στο παιχνίδι τελικό με τον Προμηθέα Πάτρας νίκησαν με 91-60 και κατέκτησαν την πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερους τους Πατρινούς που κατακτούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους μετάλλιο σε τελική φάση εφήβων. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η ΑΕΚ, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Άρης, πέμπτη η Ελευθερούπολη και έκτο το Ηράκλειο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί μετά από τα τρία χρόνια από την ανάληψη της ηγεσίας των τμήματων υποδομής από τον coach Νίκο Κεραμέα, κλείνει ένας πρώτος κύκλος με μια μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Η ομάδα είναι χτισμένη με παιδιά που έχουν προοπτική. Ίσως τώρα ακόμα κάποιοι δεν είναι έτοιμοι, που δεν είχαν και έναν ρόλο σημαντικό στην ομάδα, αλλά μετά από 2-3, ίσως 5-4-5 χρόνια, πιστεύουμε ότι θα μπορούν όλοι να παίξουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε 5 παιχνίδια, να ευχαριστηθούμε τη διοργάνωση, να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Φτάσαμε την πέμπτη μέρα να διεκδικούμε το τίτλο. Σίγουρα είμαστε λίγο πικραμένοι που δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι η δεύτερη θέση είναι μια επιτυχία για την ομάδα. Θέλαμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και έναν-έναν σεβαστήκαμε τους αντιπάλους μας και προσπαθήσαμε να τους νικήσουμε. Σε κάποια παιχνίδια δεν το καταφέραμε, είμαστε όμως πάρα πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά αποκτήσανε μεγάλη εμπειρία μέσα από αυτό το τουρνουά. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Νίκος Αρσενόπουλος του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την ψηφοφορία των προπονητών των ομάδων. Ενώ ήταν και στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τους Χρυσόστομος Ανδραμάνη του Προμηθέα Πάτρας, Βαλάντι Κουρτίδη του Άρη, Αλεξέη Ποκουσεύσκη του Ολυμπιακού και Μάνο Χατζηδάκη της ΑΕΚ. Πρώτο σκόρε τη διοργάνωση αναδείχθηκε ο Στέλιος Αμπαζίδης τη Ελευθερούπολη. Από την αρχή τη χρονιά είχαμε ένα στόχο όλοι μαζί. Η δουλειά που γίνεται με του προπονητέ μα είναι φοβερή. Με τα παιδιά έχουμε τρομερή χημεία. Και αυτό το δουλέψαμε όλο τον χρόνο και μα έβαλε στην κορυφή. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του τουρνουά εξέφρασαν οι διοργανωτέ, ενώ ο Γενικό Γραμματέα τη Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση προανήκειλε και άλλε διοργανώσει στην Κρήτη. Όλε οι αποστολέ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένε και από τη διοργάνωση αλλά και από τη φιλοξενία. Θεωρώ ότι, σαν οικοδεσπότε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε τι καλύτερε προποθέσει σε αυτό το αθλητικό σημαντικό γεγονός. Η Κρήτη και το Ηράκλειο ιδιαίτερα έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει διοργανώσεις. Και λέω, αναφέρομαι στο Ηράκλειο, αναφέρομαι σε όλη την ενότητα του Ηρακλείου, όχι μόνο στην πόλη. Γιατί, όπως βλέπετε, και η Χερσόνησος μπορεί και όπου αλλού υπάρχουν αθλητικές υποδομές μπορούν με βεβαιότητα. Κύριε Τσαγκρόνη, για άλλη μια φορά στην Κρήτη, άλλη μια αθλητική διοργάνωση έλαβε τέλος. Ευχαριστημένοι. Εσείς τι λέτε, να μην είμαστε ευχαριστημένοι? Άλλωστε γι' αυτό ερχόμαστε στην Κρήτη, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα εκ των προτέρων όσον αφορά την οργάνωση, να μην παρεξηγέμε. Και επειδή μας έχετε καλό μάθει, τι να περιμένουμε για επόμενο? Φέτος δεν έχουμε καμία διεθνή διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί. Άλλωστε ο Σεπτέμβριος κοντά είναι και δεν ξέρω πού θα παίξει η εθνική ομάδα των ανδρών.